ή θα περιμέναμε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα διεκδικούσε απλώς τον πόνους των 50 ευρώ. Θα υποστήριζε τη δικιά μας πρόταση, την οποία αποδέχθηκε ο κ. Σκουβέλης της Δημοκρατικής Αριστεράς, για στόχευση κατάργησης του πόνους των 50 ευρώ, που είναι απαράδεκτο. Δεν είναι δυνατόν ένα κόμμα που να είναι στο 20% να παίρνει 50 έδρες δώρο και να τις κλέβει από το δεύτερο και τα υπόλοιπα κόμματα. Να νοθεύει το εκλογικό σύστημα. Ο νομοθέτης το έβαλε αυτό το δώρο σε αυτόν που, αν είναι να σχηματίσει με 43% ναι, κυβέρνηση ή στο 41%, πάρε και κάτι για να μπορέσει να έχει μια άνεση να ασκήσει εξουσία. Όταν παίρνει 100 έδρες με το 20% και 50 έδρες και παίρνει άλλες 50 δώρο. Αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια κλοπή. Άρα λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να είμαστε και φωνή της συνείδησης. Δεν μπορεί η αριστερά να σήκωνε παλιότερα σε όλους τους τόνους το αίτημα της απλής αναλογικής και τώρα να βολεύεται στον πόνους. Κατά την προσωπική μου άποψη, κλοπή είναι και το γεγονός ότι και ένα κόμμα το οποίο παίρνει 1% και 2% και 3% γιατί να μην εισέρχεται στη Βουλή. Ακριβώς. Δηλαδή υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας αριθμός 150-200.000 ψηφοφόρων οι οποίοι προτίμησαν τους οικολόγους πράσινους, την κυρία Μπακογιάννη. Τι αντιστοιχεί στην απλή αναλογική στους 300 της Βουλής? 6, 7, ναι. 6-7 φωνές να μπουν στο κοινοβούλιο, κάτι έχουν να μας πούν και αυτές. Ο λαός κρίνει τι, αυτά τα τερτύπια, τους εκλογικούς νόμους, Σκανδαλίδη, Παυλόπουλου, τα μαγειρία, εσύ τόσο, εγώ 40, εσύ 50, εγώ 60. Αυτά ειλικρινά δεν τα καταλαβαίνω σε μια χώρα η οποία γέννησε τη δημοκρατία. Συμφωνώ απολύτως και νομίζω ότι κακώς δεν μπαίνει ως θέμα στην προεκλογική συζήτηση. Ελπίζω τις επόμενες μέρες να μπει κάτι τέτοιο και να δηλώσει βεβαίως και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει στόχο, αν πάρει τη διακυβέρνηση, να προχωρήσει σε ένα σύστημα απλής αναλογικής με κατάργηση έστω του πλαφών. Δεν μπορεί να σου λείπουν λίγες χιλιάδες ψήφοι, 4 στον αριθμό, και να μην έχεις δικαίωμα να εκφράσεις τους πολίτες, διότι με 4.000 πήραμε 185.000. Με 4.000 παραπάνω θα είχαμε αμέσως 8 βουλευτές. Δεν μπορεί να, ξαφνικά να μην έχεις δυνατότητα ούτε με έναν να εκπροσωπήσει εκεί και να έχεις τη δυνατότητα να αποτυπώσεις τη φωνή αυτή που υπάρχει σε μια εποχή που οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις έχουν καταρρεύσει. Δεν πρόκειται να επανέλθουν τα μεγάλα κόμματα του Κωνσταντίνου Καραμαλή και του Παπανδρέου. Θα πάμε σε κυβερνήσεις συνεργασιών. Άρα λοιπόν θα πρέπει τουλάχιστον να καταργηθεί αυτό το δώρο των 50 ή να μην υπάρχει εμπόδιο για τους συνασπισμούς κομμάτων να το πάρουν. Έτσι. Γιατί δηλαδή να μην συνεργαστούν κάποια κόμματα και να πούν ότι μετεκλογικά εμείς κάνουμε κυβέρνηση και ζητούμε την εφαρμογή του. Δεν μπορεί να τα έχεις όλα μονάζιγα δικά σου, επειδή έτυχε αρχικά ο Σκανδαλίδης, το έκανε αλλιώς, το άλλαξε ο Παυλόπουλος, είσαι στην εξουσία και εφαρμόζεις ένα ληστρικό εκλογικό νόμο.